Άιτινες λέγους είναι αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμοι αυτούς να έλθωσιν και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδός και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης, ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μη λάβει μηδής των στεφανών σου. Ως της νικά, θέλω κάμει αυτόν στήλον εν τον ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου και της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Δύο εκκλησίες, η μία στην ίδια περιοχή, στη Μικρά Ασία, η μία η εκκλησία στη Σάρδης και η άλλη στη Φιλαδέλφια. Δύο εκκλησίες του Χριστού. Δύο εκκλησίες και αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η εκκλησία του Χριστού, αλλά να ξέρουμε και ποιοι είναι οι πιστοί που αναγνωρίζει ο Θεός. Σε ευρύ, πολύ γρήγορα πεδίο, η Εκκλησία του Χριστού είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, δηλαδή είναι η Εκκλησία που έχει το Λόγο του Θεού και μόνο το Λόγο του Θεού και ελπίζει στο Λόγο του Θεού, πιστεύει στο Λόγο του Θεού και δοξάζει τον Θεό μέσα από το Λόγο του. Και όταν λέμε Λόγο Θεού εννοούμε την Παλαιά Διαθήκη που είναι για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για συγχώρεση, για να κάνει τον άνθρωπο του Θεού, ο θεόπνευστος λόγος του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, να επιστρέψει στον Θεό να μετανοήσει, και το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει κάθε έναν που το πιστεύει. Άρα λοιπόν λέει στο άσμασμάτων, εξήγοντα οι βασίλισσες, ογδοήκοντα οι παλακές, αναρρύθμιτοι οι νεάνιδες, μία όμως την υπεριστερά μου, η αμόμητός μου. Ποια είναι λοιπόν η αληθινή εκκλησία της Γραφής, γιατί μέσα από τη Γραφή μόνο μπορούμε να διακρίνουμε την αλήθεια. Πρώτον λοιπόν και σε ευρύ επίπεδο είναι η εκκλησία που έχει το Λόγο του Θεού και στηρίζεται στο Λόγο του Θεού και κηρύττει το Λόγο του Θεού. Αλλά φτάνουμε και σε στενό επίπεδο, σε στενό πεδίο, για να αναγνωρίσουμε ποια είναι η εκκλησία της Γραφής, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, ποια είναι η εκκλησία που περιγράφει ο Λόγος του Θεού μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι αυτή όπου οι άνθρωποι ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, έχει δηλαδή το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έχει την κλάση του Άρτου κάθε Κυριακή και μόνο κάθε Κυριακή, καθώς είναι γεγραμμένο Κυριακός δείπνος. Έχει κοινωνία μεταλλήλων, δεν αποτελείται από αγνώστους, αλλά αποτελείται από αδελφούς αγαπημένους που έχουν εντολή να αγαπάνε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Και τέταρτον, μένουν στις προσευχές. Στις προσευχές όπου προς οικοδομήν της Εκκλησίας λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο και στη διδαχή των Αποστόλων όπου προς καταρτισμόν των Αγίων δια την τελειοποίησή τους εργάζονται και λειτουργούν οι διακονίες του Χριστού. Λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματα, στις προσευχές λειτουργεί ο Χριστός με τις διακονίες του προς καταρτισμόν της Εκκλησίας. Αυτή είναι η Εκκλησία. Απ' την άλλη μεριά ο χριστιανός της Γραφής, γιατί όλοι λένε ότι είναι χριστιανοί, όλες λένε ότι είναι εκκλησίες, αλλά εμάς για τον εαυτό μας, όχι για να κρίνουμε, να κατακρίνουμε και να διαφοροποιηθούμε, για τον εαυτό μας, για τη συνείδησή μας, για τα σχέση μας με τον Θεό, μας ενδιαφέρει να διακρίνουμε ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού και επίσης να διακρίνουμε ποιος είναι ο χριστιανός του Ευαγγελίου. Ο χριστιανός του Ευαγγελίου έχει επίσης τέσσερα χαρακτηριστικά, όπως η λειτουργία της Εκκλησίας έχει τέσσερα χαρακτηριστικά. Αλλά πάμε πρώτα από το ευρύτερο επίπεδο. Το ευρύτερο επίπεδο είναι αυτοί που έχουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, έχουν το Χριστό και ομολογούν ένα βάπτισμα και μία πίστη.
Αυτή είναι η ευρύτερη έννοια που διαφοροποιεί την Εκκλησία από τις άλλες θρησκείες, τον χριστιανισμό από τις άλλες θρησκείες, αλλά και το στενό επίπεδο, πεδίο, όπου μπορεί ο κάθε άνθρωπος να διακρίνει τον εαυτό του σε σχέση με το Λόγο του Θεού ενώπιον του Θεού. Επαναλαμβάνω έντονα για τελευταία φορά ότι αυτές τις διακρίσεις, γιατί πρέπει να έχουμε διάκριση και να διακρίνουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα στη ζωή μας με διάκριση Πνεύματος Αγίου, γιατί όλα τα πνεύματα δεν είναι εκ του Θεού. Το πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και ομολογεί ότι αναισθήθη από τον Πατέρα και στέκεται στα δεξιά του Πατρός και είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο οποίος μεσιτεύει προσευχόμενος αδιαλείπτος για τον κάθε έναν από εμάς, καθώς είναι Υιός Θεού, αληθινός Θεός, αλλά και Υιός ανθρώπου, και γι' αυτό είναι ο μόνος μεσίτης, γιατί σαν Υιός Θεού Θεός μπορεί και πλησιάζει τον πανάγαθο, τον τέλειο και τον Άγιο Θεό, τον αναμάρτητο, και σαν άνθρωπος μπορείς και πλησιάζει τον αμαρτωλό, τον άθλιο και ουτιδανό άνθρωπο και φέρνει σε επαφή τον άνθρωπο τον αμαρτωλό με τον Άγιο Θεό, και όχι μόνο φέρνει σε επαφή αυτούς τους δύο, αλλά καθώς έχισε το αίμα του και έγινε ο αμνός του Θεού που σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου, με το αίμα του καθαρίζει τους ανθρώπους και διώχνει αυτό το μέγα χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, που είναι η αμαρτία των ανθρώπων. Αυτή είναι η ευρύτερη Εκκλησία. Και η στενή Εκκλησία, ο ευρύτερος ορισμός του χριστιανού. Και ο στενός ορισμός του χριστιανού είναι αυτός που πάλι μέσα από τη Γραφή, είναι αυτός που περιγράφεται από τον Απόστολο Πέτρο την ημέρα της Πεντηκοστής: πρώτον μετανοήσατε. Δηλαδή ένας χριστιανός που μετανοεί και συνεχίζει να μετανοεί, πώς όμως, εν αληθεία, εξομολογούμενος τις αμαρτίες του επί το Λόγο του Κυρίου μόνο στον Πατέρα εν το ονόματι του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου, και παρετείται από την αμαρτία του, εξομολογούμενος και παρετών, και ελεείται. Αλλιώς δεν υπάρχει το έλεος του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, λοιπόν, η μετάνοια, που έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα καταρχάς την αναγέννηση του ανθρώπου, καθώς λέγει πάλι ο Λόγος του Θεού ότι ευλογητός είναι ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, ως της αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσα δια της πίστεως την Ανάσταση του Χριστού. Καθώς, επαναλαμβάνω, το Ευαγγέλιο του Χριστού αποκαλύπτει την καινούργια δικαιοσύνη του Θεού, την δια της πίστεως δικαιοσύνη. Αναγέννησε λοιπόν ημάς εις ελπίδα ζώσαν, αμάραντον, αμίαντον, αιώνια, πεφυλαγμένη στον ουρανό για μας, εκείνη την ημέρα, καθώς προσδοκούμε όλοι την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά δια της πίστεως σωθήκαμε, αλλά δείξε μου, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Πρέπει να έχει έργα πίστεως ο χριστιανός, το οποίο πρώτο έργο, και όχι τελευταίο, πρώτο βασικό έργο είναι μετανοήσατε, όπως είπαμε, και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Ένα βάφτισμα όχι μετανοίας όπως του Ιωάννου, αλλά ένα βάφτισμα σωτηρίας όπως διατάζει ο Χριστός. Και καθώς και το σύμβολο της πίστεως περιγράφει, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών, ένα βάφτισμα το οποίο δεν ομολογεί ο νονός, αλλά ομολογεί ο ίδιος, γιατί πίστευσε. Καθώς επίσης, λέει ο Χριστός, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Αυτό είναι το πρώτο βασικό έργο πίστεως, όπου ο άνθρωπος κάνει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, κατά το θέλημα του Θεού, όπως ακριβώς ο Ιησούς ο Ναζωραίος, όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, πήρε απόφαση με εντολή Θεού να πράξει πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού ο αναμάρτητος, να βαφτιστεί υπό του Ιωάννου, βάφτισμα μετανοίας. Όχι γιατί το χρειαζότανε, αλλά γιατί έτσι διέταξε ο Θεός, και αυτό που έχει σημασία στη ζωή μας, που λέει ο Λόγος του Θεού, να φυλάτουμε τις εντολές του πρώτον και να πράττουμε τα ευάρεστα ενώπιον αυτού
δεύτερον. Άλλωστε, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς εκείνος είναι ο αγαπών με, και δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πασολέγος ο λέγον Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που ακούει τα λόγια του πατρός μου και πράττει αυτά. Ο ακούων και πράττων το θέλημα του πατρός μου. Και ποιοι είναι οι αδελφοί μας, ποιοι είναι οι χριστιανοί δηλαδή, είναι αυτοί για τους οποίους ο Χριστός ομολόγησε όταν του είπαν «η μητέρα σου και οι αδελφοί σου σε ζητούν», είπε «αυτοί είναι οι αδελφοί μου, οι ακούοντες τα λόγια μου και φυλάτοντες αυτά». Ξεκάθαρα τα πράγματα για να μην υπάρχει γκρίζο, τίποτα γκρίζο στη σκέψη του ανθρώπου. Το πρώτο λοιπόν, επαναλαμβάνω, σαν ταυτότητα του χριστιανού είναι η μετάνοια, το δεύτερο είναι το βάπτισμα εν ύδατη και το τρίτο είναι «και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός», που είναι και το κρίσιμο σημείο, ότι ο χριστιανός δεν γίνεται από μόνος του, είναι πρόσκληση Θεού, καθώς λέγει και η Γραφή, πολλοί και εκλειμμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Και το τελικό, μετά το βάφτισμα, καθώς είναι γεγραμμένο «αυτός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή», καθώς επίσης και ο Παύλος λέει στην Έφεσο «ελάβατε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε». Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το Πνεύμα το Άγιο δεν το λαμβάνεις με την αναγέννηση, αν και το λαμβάνεις, αλλά άλλο είναι να λάβω Πνεύμα Άγιο, αυτό το ποτήρι έχει νερό, γιατί ο αναγεννημένος λαμβάνει Πνεύμα Άγιο γιατί έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πράωτης, εγκράτεια. Και άλλο είναι να σας βαφτίσει ο Χριστός εν πνεύματι Αγίου και πυρή, που μεταμορφώνει τον άνθρωπο, και αυτό το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το ποτήρι σας θα υπερχυλίζει, γίνεται πηγή εις ύδατος ζώντος και ξεχυλίζει. Καθώς είπε ο Χριστός προς τους πιστεύοντας, θέλετε λάβει Πνεύμα Άγιο, καθώς πηγή ύδατος ζώντος θα εκρεύσει εκ της κοιλίας σας. Και έλεγε για το Πνεύμα το Άγιο που έμελε να δοθεί εις τους πιστεύοντας. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό του αληθινού χριστιανού, και όταν λέω αληθινού εννοώ του χριστιανού της Γραφής, είναι «σώθητε από της γενναίας ταύτης, της πονηράς και της διεστραμμένης». «Εξέλθετε εκ του κόσμου, διότι δεν είσαστε εκ του κόσμου», λέγει ο Χριστός, «καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου». Αλλά τι σημαίνει «εξέλθετε»? «Εξέλθετε από το φρόνημα του κόσμου». Γι' αυτό όταν προσεύχει ο Χριστός, τη λέει «Πάτερ, φύλαξον αυτούς εν το κόσμο από του πονηρού». Δηλαδή είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά είμαστε ως προς το φρόνημα έξω από τον κόσμο, γιατί το πελίτευμα ημών είναι εν της ουρανής. Και έτσι υπάρχει αφενός μεν η εκκλησία της Γραφής, αφετέρου ο πιστός της Γραφής. Και τώρα πρέπει αυτά τα δύο να γίνουν ένα, δηλαδή ο πιστός της Γραφής να βρεθεί στο περιβάλλον της Εκκλησίας της Γραφής και η Εκκλησία της Γραφής να καλύψει τον πιστό της Γραφής. Και τότε δημιουργείται μια Εκκλησία Αγία, Αποστολική, Καθολική, την οποία ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει μέσα από την Επιστολή προς Εφεσίους, που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λέγει, διαβάζω, δεν είναι ανάγκη να ανοίξετε εσείς, «επικοδομηθέντες οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία της Γραφής, επί το θεμέλιον των προφητών και των Αποστόλων, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του ιδίου Ιησού Χριστού, εν το οποίο», μέσα στον οποίο Χριστό, «όλη η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιον εν Κυρίω». Τι θα πει «όλη η οικοδομή συναρμολογουμένη»? Συναρμολογώ είναι μια ωραία ελληνική λέξη που σημαίνει συνδέω κάποια εξαρτήματα κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να τα καταστήσω ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο για ένα σκοπό. Συναρμολογώ με εξαρτήματα κάτι και το κάνω όπλο για να του φεκάω. Συναρμολογώ ένα αεροπλάνο για να πετάω. Δεν είναι ένα, είναι πολλά. Κατά τον ίδιο τρόπο, να μην επεκταθώ, συναρμολογείται, δεν λέει συναρμολογούμε εμείς, μα συναρμολογεί ο Θεός πολλά εξαρτήματα, στην πραγματικότητα πολύ λίθις ζώντες που είναι οι πιστοί, τους οποίους ο Χριστός προσθέτει κάθε μέρα στην Εκκλησία. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να μείνει στην Εκκλησία αν δεν τον έχει προσθέσει ο Χριστός. Και αφού τον συναρμολογεί και τον κάνει τι ένα, καθώς προσεύγει το Πατέρας, Πάτερ κάνε αυτή να είναι ένα, καθώς εσύ και εγώ είμαστε ένα, εν τη αληθεία σου και η αλήθεια είναι ο λόγος σου Πατέρα, μας κάνει ένα, τι ένα, ένα σώμα που αποτελείται από πολλά μέλη, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, δύναμη στο Πνεύμα το Άγιο, και όλοι εμείς μέλη, αλλήλων μέλη του σώματος του Χριστού. Και όταν συναρμολογεί ο Θεός το σώμα, παράδειγμα το δικό μας το σώμα, η συναρμολόγηση είναι τέλεια. Βάζει αυτιά για να ακούμε. Και δεν τα βάζει ένα εδώ και ένα στην πλάτη, τα βάζει εδώ για να πιάνει όλο, να είναι λειτουργικά τα αυτιά. Βάζει μάτια εδώ ψηλά για να βλέπουμε. Βάζει φρύδια για να προστατεύσει τα μάτια. Βάζει μαλλιά για να προστατεύσει το κρανίο. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ένας όμορφος άνθρωπος σαν και σένα και σαν και εμένα. Όμορφος όμως. Όχι όμορφος με τα κριτήρια του κόσμου. Όμορφος γιατί? Γιατί είμαστε κατά την εικόνα του Θεού. Με τα κριτήρια τα ουράνια. Κατά την εικόνα του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δημιουργεί ένα όμορφο δημιούργημα, όπως οι αρχαίοι Έλληνες ωραία γάλματα, δημιουργεί ένα όμορφο σώμα, έναν όμορφο άνθρωπο, ο οποίος έχει αποστολή, είναι λειτουργικός και μεγαλώνουν όλα τα μέλη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, παράλληλα. Δεν μεγαλώνει το ένα χέρι πιο πολύ από το άλλο, όταν γεννήθηκα το χεράκι μου ήταν τόσο δά. Τώρα μεγάλωσα, αλλά ίδιο με το άλλο. Εάν δεν μεγαλώνω όλα τα μέλη ταυτόχρονα, το σώμα είναι άρρωστο. Γι' αυτό λέει ότι δίνει διακονίες, έδωκε διακονίες ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία για τον καταρτισμό των Αγίων, και να το διαβάσω και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, για το έργο της υπηρεσίας, της διακονίας του κάθενός, και για την οικοδομή ολοκλήρου του σώματος του Χριστού, μέχρι ότου καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως, διά της επιγνώσεως του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, ο χριστιανός της Γραφής προστίθεται από τον Χριστό στην Εκκλησία της Γραφής και δημιουργείται η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, όπως είπαμε, συναρμολογουμένη, αυξάνεται εις ναόν Άγιον εν Κυρίω, στον οποίον όλοι συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ένα θαύμα η Εκκλησία και θαύμα ένδοξο, καθώς λέγει η Γραφή, η δόξα του Ανδρός, η δόξα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Ένα θαύμα ένδοξο. Γιατί αποτελείται από τι? Από τα μωρά του κόσμου τούτου. Δεν εξεύρεται, λέει, τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους ισχυρούς. Από το ασθενή, από το αγενή, από τα αδύνατα του κόσμου τούτου εξέλεξε και τα μεταμορφώνει, τα μωρά του κόσμου τούτου, σε μωρών του Θεού, όπου κατεσχύνει τους σοφούς των ανθρώπων. Και τα ασθενή του κόσμου τούτου σε ασθενή του Θεού, που είναι ισχυρότερα από τους ισχυρούς του κόσμου τούτου. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας αξίωσε ο Θεός να γνωρίζουμε ποια είναι η Εκκλησία της Γραφής και πώς πρέπει να είναι
οι πιστοί της Γραφής, ώστε, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού, να μιμηθούμε την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η οποία είναι και η μάνα μας, και ως προς την προσωπική μας ζωή, και ως προς την οικογενειακή μας ζωή, και εν τέλει και ως προς την εκκλησιαστική μας ζωή. Όμως, τα αποτελέσματα πάντοτε δεν είναι τέλεια. Το απόδειξης, η Εκκλησία των Σάρδεων και η Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Δύο εκκλησίες του Θεού, στην ίδια περιοχή, η μία έτοιμη για τον ουρανό, η άλλη έτοιμη για την απώλεια. Φοβερό, δεν είναι? Και όπως είναι η Εκκλησία, μπορεί να είναι και ο καθένας από εμάς. Ένας άνθρωπος έτοιμος για τον ουρανό και ένας άνθρωπος που χρειάζεται πολύ μεγάλο αγώνα για ετοιμασία. Να πάρουμε λοιπόν την πρώτη, την Εκκλησία των Σάρδεων, στην οποία θα διακρίνουμε μέσα από τον ποιμένα της και μέσα από το λαό της την κατάσταση τη δική μας. Σε ποιον μοιάζουμε και σε ποιον πρέπει να μοιάσουμε. Προς τον άγγελο λοιπόν της Εκκλησίας εν Σάρδεση, γράψον λέγει ο Χριστός. Ταύτα λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας. Παρουσιάζεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός σαν ο έχων την απόλυτη πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου. Τα 7 πνεύματα του Θεού. Και τα 7 πνεύματα του Θεού είναι λόγος σοφίας, όπως γράφει η Γραφή, λόγος γνώσεως, λόγος βουλής, λόγος δυνάμεως. Συγγνώμη, ξανά. Λόγος σοφίας, λόγος συνέσεως, λόγος βουλής, λόγος δυνάμεως, λόγος γνώσεως, λόγος ευσεβίας και πνεύμα φόβου Κυρίου. Αυτά είναι τα 7 πνεύματα τα οποία κρατάει ο Χριστός στα χέρια του και με αυτά δια Πνεύματος Αγίου κυβερνά αυτός την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει ηγέτες, δούλους έχει, υπηρέτες έχει. Γι' αυτό αποκαλύπτεται μπροστά στον άγγελο της Εκκλησίας των Σάρδων, αποκαλύπτεται ο Κυρίαρχος, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, ο κρατών στα χέρια του πρώτων τα 7 πνεύματα του Θεού και δεύτερον τους 7 αστέρας που είναι οι ποιμένες της Εκκλησίας και απόλυτη εξουσία. Είναι ο Κύριος, είναι ο κυβερνήτης, είναι ο αρχηγός και τελειετής της πίστεώς μας κατά το Λόγο του Θεού. Και μιλάει σε αυτόν τον ποιμένα και σε αυτή την Εκκλησία, εξεύρω τα έργα σου και δυστυχώς διακρίνω ότι έχεις το όνομα ότι ζεις, είσαι χριστιανός, καθώς είναι γεγραμμένο ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, έχεις το όνομα ότι ζεις, δηλαδή δίκαιος και πίστη, αλλά είσαι νεκρός. Και η πίστη σου δεν έχει έργα, άρα είσαι νεκρός, αλλά και η δικαιοσύνη σου δεν είναι εκ του Θεού, επειδή η πίστη σου είναι νεκρά. Άρα δεν ζεις. Είσαι αναγεννημένος, σε βαφτισμένος στο νερό, πιθανόν είσαι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, αλλά είσαι νεκρός. Ούτε η δικαιοσύνη του Θεού δια του Ιησού Χριστού, δια της πίστεως στη θυσία του Ιησού Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν υπάρχει επάνω σου, γιατί η πίστη σου δια της οποίας σώθηκες κατά χάρη είναι νεκρά και δεν έχεις έργα πίστεως. Γι' αυτό γίνε άγρυπνος, ξύπνα. Πολύ ωραία λέξη αυτή, ξύπνα. Εγέρθητη ο κοιμόμενος. Κοιμάσαι. Κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου εν αδικία. Πιστεύεις ότι είσαι σωσμένος, αλλά δεν είσαι. Κοιμάσαι, ξύπνα. Και άμα εσύ ξυπνήσεις, λέει στον ποιμένα,
που ο ποιμένας μπορεί να είναι ο πατέρας της οικογένειας, αυτός που έχει εξουσία, και αυτός που έχει εξουσία μπορεί να είναι ο πατέρας της οικογένειας, μπορεί να είναι η μητέρα των παιδιών, μπορεί να είναι ο αδελφός τον οποίον μας έχει βάλει ο Θεός για φύλακα δίπλα μας, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος, οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε μορφή εξουσίας, μεγάλη ή μικρή, επάνω σε ανθρώπους, δοσμένη από το Θεό. Όχι γιατί την έχει πάρει μόνος του. Ξύπνα. Και γίνε χρήσιμος. Και στήριξον αυτά τα οποία μέλουσιν αποθάνωση σαν και σένα. Όπως εσύ είσαι νεκρός, και αυτοί που είναι κάτω από την εξουσία σου πρόκειται σε λίγο να πεθάνουνε. Φοβερό, δεν είναι, αδελφοί? Και να είναι ποιμένας εκκλησίας. Και να είναι αδελφός χριστιανός. Να μεταδίδει όχι ζωή από τη ζωή που έχει, αλλά θάνατο από το θάνατο που έχει. Ξύπνα. Στήριξε. Τι θα πει στήριξε? Κλονίζονται, αποκάμουνε, γκρεμίζονται, πέφτουνε, χάνονται, πεθαίνουνε. Στήριξε τα υπόλοιπα τα οποία πρόκειται να πεθάνουνε. Γιατί? Γιατί δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Να γιατί η πίστη σου είναι νεκρή. Γιατί τα έργα σου δεν είναι τέλεια ενώπιον του Θεού. Δεν είναι βάρεστα ενώπιον του Θεού. Δεν είναι κατά το λόγο του Θεού. Μπορεί να έχουν τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη, αλλά είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Μπορεί να έχουν τη δικαιοσύνη τη δική σου, αλλά είναι σαν βρώμικο ρούχο. Δεν έχουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Θυμήσου λοιπόν πώς έλαβες, πώς άκουσες, πώς ξεκίνησες. Τότε που άκουσες για το Λόγο του Θεού, τότε που άκουσες για τον Χριστό, τότε που εξεζήτησες τον Ιησού Χριστόν, γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης στους εξητούντας. Πού είναι τώρα η εξήτησή σου? Πού είναι η επιμέλειά σου? Πού είναι η μετάνοιά σου? Πού είναι η προσευχή σου? Πού είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού? Πού είναι όλα αυτά? Θυμήσου πως ξεκίνησες, θυμήσου πως άκουσες, πως τα αυτιά σου ήταν ανοιχτά. Τώρα το Λόγο του Θεού τον κρίνεις, τον απορρίπτεις, τον... Πού είναι η επιθυμία σου να σου μιλήσει ο Θεός? Όχι όπως κατά την επιθυμία τη δική σου, αλλά κατά το θέλημα το δικό του, γιατί θα έρθει καιρός, λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, που οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα επισορεύουν διδασκάλους για τους εαυτούς τους, κατά της ιδίας αυτούς, κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοή, θα προσέχουν σε εντάλματα ανθρώπων, σε παραδόσεις ανθρώπων, και θα απορρίπτουν το Λόγο του Θεού, και από μέν της αληθείας θα αποστρέψουν την ακοή τους, εις δε τους μύθους θα εκτραπούν, καθώς το Πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρεις καιρείς θα αποστατήσουν πολλοί από την πίστη, προσέχοντας εις πνεύματα πλάνης, εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως των ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων των γάμων και προσταζόντων αποχή βρωμάτων. Τα είναι τα σημεία της παρακμής και της αποστασίας, όχι της εκκλησίας, των ανθρώπων μέσα στην εκκλησία. Γιατί η εκκλησία δεν αποστατεί, οι άνθρωποι αποστατούν. Η αποστασία δεν η εκκλησία δεν πλανάται, οι άνθρωποι πλανώνται. Πλανώτες και πλανόμενοι. Η εκκλησία του Χριστού, της Γραφής, υπάρχει πάντοτε. Πότε ξεκίνησε? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκείνη την ημέρα ιδρύθηκε η Εκκλησία του Χριστού. Τώρα όμως είναι, έχουν περάσει από τότε 30, 96, περίπου 30 χρόνια.
Και η Εκκλησία των Σάρδεων έχει χάσει το δρόμο της, όχι η Εκκλησία των Σάρδεων. Γιατί υπάρχουν μέσα ακόμη, όπως θα δούμε, άνθρωποι που στέκονται στην πίστη και φοράνε μάτια λευκά. Αλλά ο ποιμένας και πολλοί εξ αυτών, ο ποιμένας που είναι νεκρός και πολλοί εξ αυτών που μέλουν να πεθάνουν, γι' αυτό, εάν δεν αγρυπνήσεις ποιμένα, αδερφέ, σαν να λέει ο Χριστός, θα έλθω σε σένα ως κλέπτης και δεν θα γνωρίσεις ποια ώρα θα έλθω από σένα και θα σε διαχωρίσω από την Βασιλεία των Ουρανών για τη γέννα του πυρός. Και να η Εκκλησία. Αλλά έχει ολίγα ονόματα ακόμη και στην Εκκλησία εν Σάρδεση, τα οποία δεν εμόλυναν τα αιμάτια αυτών. Άρα ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει στην Εκκλησία των Σάρδεων και στον ποιμένα της Εκκλησίας των Σάρδεων είναι η αμαρτία. Δεν είναι μόνο ότι η πίστη δεν έχει έργα, αλλά όταν η πίστη δεν έχει έργα, πού οδηγεί τον άνθρωπο? Στην αμαρτία, στα έργα της σαρκός, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλεια, ειδωλολατρία, φόνη, φθόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Όποιος τα έχει, Βασιλεία των Ουρανών δεν βλέπει. Υπάρχουν όμως μέσα στην Εκκλησία ακόμη και των Σάρδεων άνθρωποι που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους και θα περπατήσουν μαζί μου με λευκά, γιατί είναι άξιοι της προσκλήσεως με την οποία τους προσκάλεσα. Και το συμπέρασμα ο Νικών, κάθε χριστιανός έχει ένα αγώνα. Δεν είναι με την πίστη σωθήκαμε και τελειώσαμε. Όχι, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, γιατί πάντοτε στη ζωή μας υπάρχουν δύο πόρτες. Η στενή πύλη που, στην οποία συνεχίζει η τεθλιμμένη οδός που οδηγεί στον ουρανό, λίγοι ευρίσκοντες, και η φαρδιά πύλη που μπαίνουν όλοι, έχει ευρύχωρη οδό, αλλά πάει στην απώλεια. Πρέπει να αγωνιστείς να εισέρχεσαι κάθε φορά από τη στενή πύλη. Να αγωνιστείς στον αγιασμό. Να αγωνιστείς στην υπακοή στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Να αγωνιστείς στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν αφήσεις την καρδιά σου να γεμίζει από πίκρα, θυμό, φθόνο, φόνο. Εκ της καρδίας που έρχονται όλες οι παραβάσεις του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει: «Ιέ μου, φύλαξε την καρδία σου με τα πάση φυλάξεως, γιατί εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου». Ο Νικών λοιπόν θα ενδυθεί η μάτια λευκά στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας και σε αυτόν δεν θα εξαλείψω το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής και εγώ θα ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον των πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων, καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα ομολογήσω αυτόν ενώπιον του πατρός μου και των αγίων αγγέλων. Και ολοκληρώνει, όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Τι λέει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία, καθώς εμείς είμαστε σήμερα. Σε εμάς τα λέει το Πνεύμα το Άγιο αυτό. Και την άλλη μεριά δίπλα υπάρχει η Εκκλησία της Φιλαδελφίας, η Εκκλησία της Αγάπης, η οποία, για την οποία ο Χριστός είπε: «Εντολή καινή σας δίνω», καινούργια εντολή, «να αγαπάτε αλλήλους όπως ακριβώς σας αγάπησα εγώ. Αν και δεν αξίζατε την αγάπη μου, εγώ σας αγάπησα». Με τον ίδιο τρόπο και εσείς θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Δεν θα είστε ξένοι ούτε απομακρυσμένοι, αλλά θα είστε κοντά ο ένας τον άλλον, όπως είναι τα πρόβατα. Ένας ποιμένας με μία πίμνη και το ένα πρόβατο δίπλα στο άλλο. Έτσι κοιμώνται, έτσι τρώνε, έτσι προχωράνε. Και εκ τούτου, εκ του ότι αγαπάμε ο ένας τον άλλον, θα γνωρίσουν όλοι ότι εσείς είστε οι μαθητές μου. Και πρώτον εν τη Αντιοχία ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού χριστιανοί. Από την αγάπη που θα έχετε ο ένας προς τον άλλον θα συστήνει ο Θεός και θα γνωρίζουν όλοι ότι είστε μαθητές του Χριστού, δηλαδή αληθινοί χριστιανοί. Εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία της Φιλαδελφίας, την οποία ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτεται με απόλυτη εξουσία, λέγοντας
Ούτε αυτά λέγει ο Άγιος ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ο οποίος ανοίγει και ουδής κλεί και κλεί και ουδής ανοίγει. Α, λοιπόν, τώρα στην εκκλησία της Φιλαδελφίας ο Χριστός έχει την απόλυτη εξουσία. Στον αληθινό χριστιανό, στη ζωή του αληθινού χριστιανού, ο Χριστός έχει την απόλυτη εξουσία. Αλλά για να έχει ο Χριστός την απόλυτη εξουσία στη ζωή μου, πρέπει να του έχω παραδώσει και αφιερώσει τη ζωή μου. Καθώς λέγει «Ιδού ίστατε έξω από την πόρτα και κρούει», τακ, 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 όποιος με ακούσει τη φωνή μου, το χτύπημά μου, και μου ανοίξει, τότε εγώ θα εισέλθω με απόλυτη εξουσία, θα φάγω με αυτόν και αυτός θα τρώγει μαζί μου. Δηλαδή, ένα. Και σε αυτόν, σε αυτή την εκκλησία, σε αυτή την οικογένεια, σε αυτόν τον άνθρωπο, ο Χριστός λέει, εξεύρω τα έργα σου. Γι' αυτό εκ των έργων σου ομολογώ ότι είσαι ζωντανός, δεν είσαι νεκρός. Εκ των έργων σου λοιπόν αποφασίζω και έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη, την οποία κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Έθεσα θύραν ανεωγμένη, καθώς είναι γεγραμμένο, εξέλθετε εκ της Βαβυλώνος, εξέλθετε εκ του κόσμου, μη εγγύσετε ακάθαρτον, και τότε εγώ θα σας δεχθώ, θα ανοίξω την πόρτα να έρθετε προς εμένα, καθώς λέγει η Γραφή, πλησιάσατε προς εμέ και εγώ θα πλησιάσω προς εσάς. Έθεσα ενώπιόν σου θύρα ανεωγμένη, να έρχεσαι σε μένα, αλλά και να έρχομαι εγώ σε σένα. Και δεν μπορεί κανείς να την κλείσει, γιατί? Διότι έχεις μικρά δύναμη, αυτό δεν επηρεάζει καθόλου. Δεν ζητάει ο Θεός τη δύναμή μας, άλλωστε μας βεβαιώνει ότι τα πάντα στη ζωή μας γίνονται ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Χριστός δεν θέλει τη δύναμή μας, την ικανότητά μας, ο Χριστός θέλει το θέλω μας, θέλει να θέλουμε. Ο Χριστός ψάχνει να βρει αυτούς που τον ψάχνουν. Ο Χριστός ανταποκρίνεται σε αυτούς που τον προσμένουν. Όλοι θα αποκάμουνε, θα δυνατήσουν παντάπαση και οι εκλεκτοί νέοι, μόνο οι προσμένοντες των Κύριων, θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους σαν του αητού. Επειδή λοιπόν έχεις μικρά δύναμη, πρώτον, που δεν με επηρεάζει καθόλου, αλλά το σημαντικό είναι ότι εφύλαξα στο λόγο μου, και το δεύτερο, και δεν ειρνήθησε το όνομά μου. Εφύλαξα στο λόγο μου, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με, δηλαδή με αγαπάς. Όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Ποιο είναι το έργο? Δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Και η αλήθεια, εφύλαξε στο λόγο μου. Γι' αυτό και ο Θεός τι θέλει τους προσκυνούντας αυτόν? Να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Εν αρχή είναι ο λόγος. Στη ζωή μας εν αρχή τα πάντα είναι ο λόγος του Θεού. Και ο λόγος ήταν προς τον Θεό και Θεός ήταν ο λόγος. Και ο λόγος είναι το άλφα και το ωμέγα για μας. Και ο λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει κάθε έναν που τον πιστεύει. Εφύλαξα στο λόγο μου, αλλά ταυτόχρονα δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Δεν κρύφτηκες, δεν φοβήθηκες, γιατί εγώ δεν σας έδωσα πνεύμα δηλίας, λέγει ο Χριστός, για να φοβήστε, αλλά εγώ σας έδωσα πνεύμα δυνάμεως, για να μην φοβάστε, αγάπης για να αγαπάτε και σοφρονισμού για να έχετε σοφία ενώπιον του Θεού. Επειδή λοιπόν εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, την πόρτα που έθεσα ενώπιόν σου, κανείς δεν μπορεί να την κλείσει και μη φοβάσει. Δεν υπάρχουν πολλές πόρτες, μία είναι η πόρτα που ανοίγει ο Χριστός. Τη δική του.
Πού? Σε όλα. Σε όλα, στη δημιουργία οικογένειας, στην εργασία, στην προσευχή, στην... παντού υπάρχει μία πόρτα που λέγεται Χριστός. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Και ο πατέρας τη λέει, έθεσα ενωπιόν σου θύραν ανεωγμένη, γιατί είσαι πρόβατο της βοσκής μου. Εγώ είμαι Θεός σου και εσύ είσαι λαός μου. Εγώ είμαι πατέρας σου και εσύ είσαι γιος μου και θυγατέρα μου. Κανένας δεν μπορεί να την ανοίξει. Όσο ανεξάρτητα αν έχεις μικρά δύναμη, φυλάς το λόγο μου και δεν αρνείσαι το όνομά μου. Η άλλη εκκλησία νεκρή. Μερικοί είναι ζωντανοί. Περισσότεροι μέλουν από θάνουση. Η εκκλησία της Φιλαδελφίας είναι μια ζωντανή εκκλησία. Ένδοξη εκκλησία. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ανάμεσά της είναι με απόλυτη εξουσία, επειδή του έχουν παραδώσει, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην απόλυτη εξουσία του Θεού. Κάνε μας έτσι, Κύριε. Πάντοτε να έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας και να την εξουσιάζει ο Χριστός. Γιατί όποιος σε εξουσιάζει, αυτού είσαι δούλος. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε δούλοι και δούλες, καθώς λέγει η Γραφή, και έτι επί τους δούλους μου και επί τας μου δούλας μου θέλω εκχέει από το πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει. Δηλαδή θα μιλάνε με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα είναι ανθρώπινα τα λόγια τους, θα λαλούν ως λαλούντες λόγια Θεού, καθώς ο Λόγος του Θεού θα κατοικεί πλουσίως εντός τους και αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Αλληλούια. Το αποτέλεσμα. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του σατανά, ποιοι είναι αυτοί που λένε τον εαυτό τους ότι είναι η Εκκλησία, αλλά δεν είναι, και ψεύδονται. Λένε ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι, και ψεύδονται. Ποιοι είναι αυτοί οι ψεύτες που δεν έχουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού? Ούτε οι πόρνοι, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι ψεύτες, ούτε όσοι αγαπούν το ψεύδος. Και ποιοι είναι οι ψεύτες και αγαπούν το ψεύδος? Αυτοί που δεν έχουν τη μία απόλυτη υπέρτατη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Καθώς είπε ο Χριστός, ο Λόγος ο δικός σου Πατέρα είναι η αλήθεια. Αυτοί που έχουν άλλα λόγια παραδόσεων, ανθρώπινων ενταλμάτων, διαδασκαλίες ανθρώπων που ικανοποιούν τις ορέξεις των ανθρώπων, αλλά όχι το θέλημα του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι εκ της συναγωγής του σατανά, δεν τους έχω απορρίψει, τους αγαπάω, γι' αυτό θα τους ελκύσω και θα τους φέρω να προσκυνήσουν ενώπιον σου Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Και αυτό είναι το έργο του Θεού. Η σωτηρία των ανθρώπων, των εκ της συναγωγής ακόμη του σατανά, που λένε ότι είναι εκκλησία, αλλά δεν είναι, γιατί ψεύδονται, επειδή δεν έχουν το Λόγο του Θεού. Αλλά τώρα πρόσεξε. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία μέλη να έλθει επί της οικουμένης σόλης, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί την γη. Το λόγο της δικής μου υπομονής. Δεν βραδύνει ο Κύριος να έλθει, όπως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά κάνει υπομονή, μακροθυμεί ο Κύριος, για να σωθούν όλοι όσους έχει προγνωρίσει ότι θα δεχθούν το Χριστό, καθώς όσοι δέχονται το Χριστό, σε αυτούς ο Θεός δίνει εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Και εγώ κάνω υπομονή, ανέχομαι, να με βλαστημάνε, να με βρίζουνε, να με κοροϊδεύουνε, να με ονειδίζουνε. Αλλά σε ας αγάπησα με αγάπηση αιώνια, σας ήλκησα με έλεος, γι' αυτό και μας αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν. Και ο Θεός συνεχίζει να σώζει δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου ανθρώπους που εξητούνε την αλήθεια
εξητούνε το Θεό μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας. Βεβαίως υπάρχουν και άνθρωποι στους οποίους είναι και καλυμμένο το Ευαγγέλιο, και ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων ο διάβολος, ο Θεός του κόσμου του, το ετύφλωσε το νου, όχι τα μάτια, το νου, τους κάνει φυτά. Έχετε δει άνθρωπο φυτό, χτυπάει η καρδιά, δουλεύουν όλα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Φυτό πνευματικά. Ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου και έλθουν εις επίγνωση της αληθείας και του σώσον. Μέχρι λοιπόν να γεμίσει ο οίκος του Θεού, καθώς στέλνει δούλους και στις πόλεις αλλά και στους φραγμούς και στα χωράφια και στους δρόμους, και προσκαλεί καλούς και κακούς για να γεμίσει ο οίκος, μόλις γεμίσει ο οίκος τότε θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου, συγγνώμη, το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, και το θνητό θα ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό θα ενδυθεί αυθαρσία, και τότε θα λάβει χώρα ο γεγραμμένος λόγος του Θεού, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Επειδή λοιπόν εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου, γι' αυτό και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, καθώς ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός περιγράφει, προσέχετε δε εις αυτούς μήποτε βαρυνθώσει, βαριεστημάσουν οι καρδιές σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών εμβιωτικών, και επέλθει ευνέδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θα ελιεπέλθει επί πάντα στους καθημένους επί του προσώπου πάσης της γης. Σα παγίδα θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει, καθώς είναι γεγραμμένο προσδεκώ Ανάσταση νεκρών, τους δικούς του. Σαν παγίδα θα έρθει ο Κύριος. Γι' αυτό αγρυπνείτε, δεόμενοι, εμπαντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Και πώς αγρυπνούμε, πώς περιμένουμε, πώς προσμένουμε, πώς προσδοκούμε. Έχοντας το λόγο, κρατώντας, φυλάτοντας το λόγο της υπομονής του Κυρίου. Δηλαδή βλέποντας το διπλανό μας και ελπίζοντας ότι παρόλο την αμαρτία του, την επιθετικότητά του, την απιστία του, μην ξεχνάμε ποτέ τον Απόστολο Παύλο που είπε, εγώ είμαι ο ελάχιστος, ο χειρότερος των πιστών, ο ελάχιστος των Αποστόλων, γιατί εδίωξα την Εκκλησία. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι ο διώκτης της Εκκλησίας ήταν προγνωρισμένος από το Θεό, όχι προορισμένος, προγνωρισμένος από το Θεό, να τον καταστήσει Απόστολο των Εθνών. Αυτός είναι ο λόγος της υπομονής του Κυρίου, που μας ζητάει να κάνουμε και εμείς αυτή την υπομονή, την υπομονή που κάνει ο Κύριος. Γιατί ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται. Είναι και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι εκ της πείμνης ταύτης, αλλά θα έρθει ο καιρός που θα κάνει ο Χριστός μία πείμνη και ένα πειμένα τον Ιησού Χριστό. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτα με μεγάλη προσοχή εκείνο το οποίο έχεις, και δεν έχουμε τίποτα το οποίο δεν μας έδωσε ο Χριστός. Ό,τι έχουμε, διότι είναι γραμμένο, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Ό,τι καλό έχεις, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, είναι δοσμένο από το Θεό. Κράτα το αυτό το οποίο έχεις.
Αυτό το οποίο έχεις, τα 5 τάλαντα, κράτατα. Τα 2 τάλαντα, κράτατα. Το 1 τάλαντο, κράτα και εργάσου με αυτά. Ως τα 5 τάλαντα που σου έχει δώσει ο Κύριος να φέρουν άλλα 5. Τα 2 να φέρουν άλλα 2. Και όχι σαν για αυτόν που είχε το 1 και το κρύψε και δεν έφερε κανένα. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις για να μην λάβει μηδής το στέφανό σου. Έχεις ένα στεφάνι, για να το κρατήσεις πρέπει να φυλάς αυτό το οποίο σου έχει εμπιστευτεί ο Θεός και να εργάζεσαι με αυτό. Και αυτό είναι πόλεμος. Και αδερφοί αγαπητοί, να το πω λίγο πιο απλά, όλοι ξέρουμε τι μας έχει δώσει ο Θεός, αλλά όλοι δεν εργαζόμαστε με επιμέλεια αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός. Αυτό λέει η Γραφή. Επικαρτάρατος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράττει το έργο του Θεού αμελώς. Όλοι ξέρουμε τι μας έχει δώσει ο Θεός. Γιατί όταν μας δίνει κάτι ο Θεός είναι αυτό που έχουμε. Πολλοί με ρωτάνε τι να κάνω, τι έργο να κάνω στην Εκκλησία. Ό,τι μπορείς. Αυτό που μπορείς να το κάνεις με επιμέλεια, γιατί είναι αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός. Και αν σε αυτό το λίγο σταθείς πιστός, θα σου δώσει και περισσότερο. Αν όμως αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός το κάνεις με αμέλεια, τότε και αυτό που έχεις θα σου το πάρει. Και τι θα μείνεις? Χωρίς τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν εργάζεσαι αυτό που έχεις. Και είναι φοβερό. Κράτα λοιπόν εκείνο που, αυτό που έχεις, για να μην πάρει κανένας το στέφανό σου. Όποιος νικά, και αυτό είναι αγώνας. Και είναι φοβερό, αδερφοί, θέλω να επιμείνω παρόλο που πέρασε η ώρα, να σου έχει δώσει ο Θεός και εσύ να μην το εργάζεσαι. Δεν υπάρχει ίσως πιο δύσκολη κατάσταση και περίσταση για τη ζωή του χριστιανού. Γιατί εκείνο που επίκειται είναι να αφαιρεθεί το στεφάνι σου. Αφαιρεθεί το στεφάνι σου, ο στέφανός σου. Και δεν αγωνίζεσαι, δεν πολεμάς. Αλλά τι κάνεις? Αντί να εργάζεσαι, περιεργάζεσαι. Και παρατηρείς τα αλότρια. Όποιος νικά, αυτόν θα κάνω στήλο στο ναό του Θεού μου και δεν θα εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από το Θεού μου και το όνομά μου το νέον. Αγωνίζεστε λοιπόν, καθώς ο Παύλος λέει τον αγώνα τον καλόν ηγονίστη, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διετήρησα. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αυτά τα λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Ο Θεός να μας δίνει αυτιά να ακούμε με προσοχή και να υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Αμήν.